Μακεδόνια, έχουμε το Νόβα Μακεδόνια, έχουμε το Σεβέρνα και το τέταρτο Βαρντάρσκι. Και το Βαρντάρσκα που, ναι, που μου διαφεύγει. Λοιπόν, αυτό το τέταρτο δεν γίνεται αποδεκτό από την πλευρά των Σκοπίων. Των Σκοπίων, διότι η ονομασία αυτή, παρόλο που πολλοί υποστηρίζουν καλοπροαίρετα ότι το είχε το όνομα αυτό στο Μεσοπόλεμο ή το κράτος αυτό, η Μακεδονία, η Ομοσπονδιακή, δεν ήταν μόνο Βαρδάρι, ήταν το ένα συνθετικό της, ήδη θεωρούν ότι συνδέεται με τον φασισμό και με κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και με το βασιλικό οίκο της εποχής εκείνης που κυβερνούσε η Ιουγκοσλαβία. Και άρα δεν μπορούν να υιοθετήσουν ως ονομασία. Άρα αφού τους το αποκλείουν, μένουν τρία ονόματα. Τώρα το, ναι, πάω δια της εισάτοπων. Ναι, στα τρία. Δεν θα, σας έλεγα ότι εμείς ως ελληνική πλευρά είμαστε εντάξει, να το πω έτσι, με οποιοδήποτε από τα τρία αυτά ονόματα. Κοιτάξτε να δείτε, και ανάμεσα στους Σλαβομακεδόνες των Σκοπίων και ανάμεσα στους Αλβανούς των Σκοπίων και ανάμεσα στους Βλάχους των Σκοπίων και ανάμεσα σε εμάς υπάρχουν με τη μία ή την άλλη απόγνωση επιλογές ή προτιμήσεις. Η δικιά μου προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει στην επιλογή του ονόματος σε αυτή την τελική φάση τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι ίδιοι οι πολίτες αυτής της χώρας για το πώς θέλουν να ονομάζουν τη χώρα τους. Για μας αυτό που ήταν το κύριο ήταν ότι πρέπει να υπάρχει σαφή διάκριση ανάμεσα στα Σκόπια ως κράτος που φέρει σε μια σύνθετη ονομασία τη λέξη Μακεδονία και την Μακεδονία, τόσο την ελληνική τη σημερινή, όσο και τη Μακεδονία της αρχαιότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς που εμείς είμαστε φορείς της. Ναι, το Νέα Μακεδονία όμως δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, είναι χρονικός προσδιορισμός. Είναι χρονικός, από ορισμένους υπάρχει και η ερμηνεία ότι είναι και γεωγραφικός. Δεν θα σας κάνω άλλη παραχώρηση στη, ναι, συζήτηση. Λοιπόν, άρα μένουμε αυτό στο το κύριο ότι είναι, είναι τρία ονόματα αποδεκτά από εμάς και το τέταρτο θα ήταν αποδεκτό. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις γιατί ο ποταμός Βαρδάρης, Βαρντάρσκι στο τέλος στην Ελλάδα λέει Ταξιός, αλλά έχει άλλο όνομα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έχει αποσυρθεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα δικιά σου επιλογής. Αυτά, ωραία, τα πέντε ονόματα, σας θυμίζω. Τα τέσσερα από τα πέντε. Τα πέντε, όχι λέω και αυτά που εμείς αποκλείσαμε και αποκλείσαμε, ναι, ναι, εκείνη. Ναι. Βρίσκονται πάνω στο τραπέζι από το Γενάρη του 2018. Ωραία. Τα έφερε ο κύριος Νίμετς και είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τώρα, εκτός από τα πέντε αυτά ονόματα, και θέλω να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό, γιατί προκάλεσε μείζωνα πολιτική αντιπαράθεση. Εύνης, μετά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ζόραν Ζάεφ στην Σόφια, εμφανίστηκε πάνω στο τραπέζι ένα έκτο όνομα. Και αναφέρομαι, ναι, στο Ρεπούμπλικα Ελιντένσκα Μακεδόνια, το Μακεδονία του Ήλιντεν. Του αυτό, του προφήτη Ηλία. Ναι. Αφού το μεταφράζεται. Μακάρι να ήταν του προφήτη Ηλία. Όχι, το Ήλιντεν αυτό, ναι, θα πει. Ναι, είναι σαν το Άγιος Μαρίνος. Ναι, υπό την έννοια όμως, ναι, και η Αγία Λαύρα είναι, ναι, Αγία, αλλά είναι και κάτι άλλο για μας. Λοιπόν, λέω λοιπόν, όντως όπως σας κατηγορεί και η Νέα Δημοκρατία και όπως άφησε να εννοηθεί και ο Ζόραν Ζάεφ, φτάσαμε στο σημείο να αποδεχτούμε, όχι, ως συζήτηση, όχι, το Μακεδονία, όχι, του Ήλιντεν. Όχι, όχι. Εμείς τους είπαμε σε μια φάση που είχαν δυσκολία να δεχτούν μία από τις ονομασίες να βρεθούν από τους ίδιους ονόματα και να μας τα πούνε, ναι, τα οποία θα συνδέονται με τα ιδιαίτερα εθνοτικά τους χαρακτηριστικά. Ναι. Σε αυτά τα ονόματα ήταν και το Ήλιντεν. Δεν έγινε αποδεκτό. Διότι έχει μια συγκεκριμένη ιστορία και βάρος ιστορίας στην περιοχή. Ναι, δεν μπορούμε, πάνω σε αυτό κάτι, έστησε μια ολόκληρη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, δεν ο Ζόραν Ζάεφ στα Σκόπια. Και έκανε και δηλώσεις εξερχόμενος, κύριος χώρια τις διαρροές από Σκοπιανά, στη Σκοπιανά ΜΜΕ. Να σας πω κάτι. Οι διαρροές στην Σκοπιανά ΜΜΕ ή στα ελληνικά δεν με αφορούν. Ναι. Εγώ είμαι υπουργός εξωτερικών. Όχι, λέω, εκείνη η πλευρά το έκανε. Ναι, εγώ είμαι υπουργός εξωτερικών και όχι διαχειριστής διαρροών. Προφανώς. Αυτά μπορούν να τα κάνουν οι δημοσιογράφοι. Προφανώς. Και με καλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερη από μένα. Αυτό που έχει στοιχείο που συγκρατήθηκε από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα Σκόπια είναι ότι για πρώτη φορά έκανε αποδεκτή η σκοπιανή πλευρά την αρχή του έργα όμνες. Αλήθεια είναι αυτό. Του προσδιορισμού της σύνθετης ονομασίας. Και αντί η αντιπολίτευση να συγκρατήσει τα δύο τεράστια αυτά βήματα που με μεγάλη δυσκολία, με μεγάλη τόλμη, με μεγάλο θάρρος κάνει η σκοπιανή πλευρά, βρήκε το ζήτημα της
πρώτες οι συγκεκριμένες που από εμάς δεν έχει να αποδεχτεί για να κάνει ένα τσίρκο εδώ στη χώρα. Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά, ναι, και αλλά δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι αν είχατε όντως απορρίψει το Μακεδονία, ναι, του Ίλιντεν, ναι, γιατί τέθηκε στη συζήτηση, στην επικοινωνία που είχατε με την αντιπολίτευση, γιατί αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός όφιλε να τους ενημερώσει για τα ονόματα που είπε ο κύριος Ζάεφ. Μάλιστα. Εγώ δεν, ξέρετε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τρέλα. Ο κύριος Πρωθυπουργός ενημερώνει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τη συζήτηση και τι προτείνει η άλλη πλευρά, και άλλη πλευρά τον κατηγορεί για τις προτάσεις της άλλης πλευράς. Αυτό είναι εντάξει. Εγώ νομίζω ότι ό,τι και αν πει η σημερινή κυβέρνηση, ό,τι και αν πει η σημερινή διαπραγματευτική μας ομάδα, η Νέα Δημοκρατία έχει καταλήξει σε μια γραμμή που είναι ενάντια στην κληρονομιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενάντια στην κληρονομιά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενάντια στην παράδοσή της που είχε ως κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή, ακόμα και ενάντια σε αυτά που είπε ως κυβέρνηση του Σαμαρά. Άλλο τι λέει ο Σαμαράς μόνος του ή παλιά ως υπουργός. Έχει αποφασίσει να πάει με το πιο ακραίο κομμάτι που έχει στο εσωτερικό της. Όπως ξέρετε, αυτή είναι μια πολιτική απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι, θα το πω ως πολιτιολόγος τώρα, ως καθηγητής εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο ως υπουργός, έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο πολιτικό φαινόμενο. Μέχρι τώρα εγώ δίδασκα κάποιες μαθήματα εξωτερικής πολιτικής, γενικά ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή άλλων κρατών, ότι ένα μεγάλο λάθος είναι να κάνεις εξωτερική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στα εσωτερικά σου και στα εσωτερικά σου προβλήματα, στις δημοσκοπήσεις και στους σχετισμούς. Γιατί ότι όταν έρχεται η μεγάλη στιγμή του μεγάλου name, του μεγάλου όχι, πρέπει να επιδείξεις διευθυντικές ικανότητες, αρχηγικές, ηγεμονικές ικανότητες και να πας όχι με αυτό που σε διευκολύνει για να το παίζεις ότι είσαι πλειοψηφία, αλλά να πας με αυτό που ιστορικά είναι σωστό για τη χώρα. Και ιστορικά σωστό για τη χώρα είναι να φύγει από αυτό το εγκλωβισμό. Και θα έρθω μέσα μετά σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, όχι μόνο κοιτάει το εσωτερικό της χώρας να κάνει εξωτερική πολιτική, έχει πάει ένα επίπεδο πιο κάτω. Κοιτάει το εσωτερικό του κόμματός της. Αυτό είναι πρωτοφανές για την εξωτερική πολιτική, την ιστορία της. Δεν κοιτάει απλώς το συσχετισμό στην Ελλάδα, κοιτάει το συσχετισμό με στο κόμμα της. Να σας πω και αυτό κάτι, είναι διπλά επικίνδυνο. Επισημαίνω κάτι. Το επισημαίνω απλώς και το σχολιάζετε αν θέλετε. Ως υπουργός εξωτερικών θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα στην περίοδο που διαχειριζόσασταν το Κυπριακό, σε συνεργασία βεβαίως με τον συνάδελφό σας και την κυβέρνηση Αναστασιάδη, κυρίως τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη, σας αποθέωνε ο τύπος που πρόσκειται σήμερα στην Νέα Δημοκρατία και είχατε και πολιτικοί σας αντίπαλοι σας έπλεκαν το εγκόμιο για εκείνο το χειρισμό. Την χάνει από το όχι ρεπορτάζ. Όχι όλοι. Τι κάνει σημίζω, να γνωρίζω όμως αρκετούς. Ναι, σας θυμίζω τα μεγάλα συγκροτήματα με θεωρούσαν σκληρό στα ελληνικό ότι εξυπηρετώ συμφέροντα τρίτης χώρας επειδή υπερασπιζόμουν κάτι. Αναφέρομαι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ τώρα. Κάτι που δεν ξανάγινε στην ιστορία της χώρας. Έβαλα πάνω στο τραπέζι το ζήτημα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Αυτό που όπως δεν βάζουν σωστά το θέμα του Κοπιανό σήμερα, δεν βάζαν σωστά κατά γνώμη, ναι, και το Κυπριακό. Το αναφέρω αυτό. Άρα λοιπόν, να με συγχωρέσετε, ναι, να πω. Εμείς, η κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός μου, αλλά εγώ ως υπουργός, σε αυτή τη γραμμή που έχω από την κυβέρνηση, εκπροσωπούμε μια αντίληψη για την εξωτερική πολιτική ενεργητική, δημοκρατική, η οποία παίρνει πρωτοβουλίες, θέτει και λύνει προβλήματα. Στο Κυπριακό έθεσα το κεντρικό πρόβλημα. Είχε φτάσει το Κυπριακό να θεωρείται ένα πρόβλημα πώς θα καταναμηθούν οι πόροι, οι ενεργειακοί. Και είχε εξαφανιστεί το κύριο ζήτημα, που ήταν η κατοχή της Κύπρου. Στο Κυπριακό λοιπόν το καθήκον της εξωτερικής πολιτικής ήταν να επαναφέρει το Κυπριακό στα σωστά πλαίσια. Στο μακεδονικό Σκοπιανό, το σωστό της εξωτερικής πολιτικής είναι να λύσει το πρόβλημα με τρόπο που να απελευθερώσει τη χώρα, να απελευθερώσει διπλωματικές και άλλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσει το κύριο πρόβλημά της που είναι το Κυπριακό και που είναι το Τουρκικό. Θέλω να σας πω το εξής. Απλώς διάβασα μην σταθούμε προσοχή στο Κυπριακό, το χρησιμοποίησα, ναι, θέλω για άλλο λόγο. Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής. Διάβασα με προσοχή ξανά το βιβλίο του κυρίου Γρυλάκη, Αποκαλύπτω. Όπως ξέρετε, ο κύριος Γρυλάκης έκανε επικεφαλής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τότε ΚΙΠ.
και έκανε τις μυστικές διαβουλεύσεις για λογαριασμό του κύριου Μητσοτάκη στο Σκοπιανό ζήτημα. Το θυμίζω αυτό γιατί μερικοί στη Νέα Δημοκρατία παριστάνουν τους Παρθένους και τις Παρθένες ότι κάνανε διαπραγματεύσεις. Έτσι γραφόταν κόσμος, τουλάχιστον στον τύπο της εποχής. Μα το λέει και ο ίδιος. Τα λέει όλα μέσα. Έχει δύο βιβλία βγάλει, ναι. Συγκδόση Λιβάνη. Λοιπόν, λέει εκεί στο Αποκαλύπτο. Λέει τι έγινε και την πάθαμε με το Σκοπιανό. Λέει το πρώτο και κύριο ζήτημα ήταν ότι η ηγεσία τότε της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο έμπιστος άνθρωπος του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατάλαβε την αλλαγή που γινότανε στα Βαλκάνια. Και αντί να μπει μπροστάρης να λύσει τα προβλήματα, έπεσε σε ένα φτηνό αγοραίο εθνικισμό. Αυτά τα λέει ο αρχισύμβουλος του Μητσοτάκη. Και λέει τι πάθαμε. Θέλαν να μας εγκλωβίσουν σε έναν χαζό εθνικισμό απέναντι στο μικρό αυτό κράτος των Σκοπίων, προκειμένου να μας αποξενώσουν από αυτό και να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο σε βάρος μας. Αρχικά λέει οι Σέρβοι που ελπίζαν ότι θα το οδηγούσαν σε αδιέξοδο και θα το ξαναφέρνανε κοντά τους, λέει ο κύριος Γρυλάκης, δεν τα υποστηρίζω αυτά, και δεύτερον και κυριότερον σε αυτό συμφωνώ μαζί του, η Τουρκία για να πάρει υπό τον έλεγχό της αυτό το κράτος. Ένας από τους μεγάλους κινδύνους της περιοχής. Και μάλιστα αυτό το συζητάω πολύ εκτενώς, γιατί είναι μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία τους, με τους Αλβανούς των Σκοπίων. Είναι ο χαμηλού τόνου αλβανικός φιρομικός εθνικισμός να μετατραπεί σε θρησκευτικό φουνταμενταλισμό, όπως προσπαθούν εκείνες οι δυνάμεις που αυτή την εποχή, εδώ και δύο χρόνια, αγοράζουν ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες, προκειμένου να μετασχηματίσουν το μουσουλμανικό στοιχείο στη Φύρο σε ένα στοιχείο θρησκευτικού φανατισμού. Όποιος δεν έχει καταλάβει ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι να έχει μια πηγή θρησκευτικού ισλαμικού φανατισμού στα βόρεια σύνορά της, δεν έχει καταλάβει τίποτα από τη σημερινή διεθνή πολιτική. Σήμερα πάλι γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και πάλι οι ίδιες δυνάμεις αρνούνται να καταλάβουν αυτές τις αλλαγές. Αυτές οι δυνάμεις έχουν δύο χαρακτηρισμούς, κατά εμέ. Πρώτον, είναι δυνάμεις αδράνειας, οι οποίες πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρμον. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της Ελλάδος. Διότι στο διάμεσο έχουν εμφανιστεί οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί, οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, οι Ρώσοι στην περιοχή. Ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, που τον αναφέρατε πριν, ο κ. Κουμουτσάκος, σε μια συνέντευξή του, είπε είναι προτιμότερη μια καλή λύση αργότερα παρά μια κακή λύση σήμερα. Αυτό είναι το δίλημά του. Αλλά θα πω εγώ, καλή λύση δεν δώσανε επί 25 χρόνια, γι' αυτό είναι προτιμότερο μια καλή λύση σήμερα. Δεν είμαι, αυτά, ξέρετε, θυμίζει την Καμίλα, αυτά είναι για παιδικές λογικές. Ρωτήσατε την Καμίλα, θα το ξέρετε. Τι προτιμάει, την ανηφόρα ή την κατηφόρα? Και εκείνη απάντησε καλά, είσαι ο δρόμο, δεν έχεις τη ζωή σας. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μόνο κακές συμφωνίες και καλά στο μέλλον. Υπάρχουν καλές συμφωνίες που είναι καλό να γίνουν τώρα. Επιστρέφω σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δυνάμεις επί δεκαετίες κυβερνήσαν τον τόπο. Αυτές δημιουργήσαν το πρόβλημα. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Θυμόσαστε, κύριε Κοτρότσο, πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα το μακεδονικό? Θα σας το θυμίσω εγώ, να το θυμίσω και στους ακροατές μας, στους θεατές μας. Διαλύεται η Ιουγκοσλαβία και δημιουργούνται τα κράτη διάδοχη της Ιουγκοσλαβίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωράει η Γερμανία σε αναγνώριση της Κροατίας και της Σλοβενίας πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτεί μια επιτροπή, την Επιτροπή Παταντέρ. Η οποία Επιτροπή Παταντέρ αναλαμβάνει να κάνει το εξής. Πρώτον, αν θα αναγνωριστούν αυτές οι οντότητες, και δεύτερον, αν τα συντάγματά τους δεν εμπεριέχουν αλυτρωτισμούς και άλλες επιθετικότητες, προκειμένου να αναγνωριστούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έκανε η τρομερή ελληνική κυβέρνηση που δεν πήγε στο ΆΕΖΟ για τη γλώσσα τη μακεδονική? Τι έκανε εδώ με την Επιτροπή Παταντέρ? Αρνήθηκε. Η επιτροπή που συζητούσε την αναγνώριση αυτού του κράτους ως Μακεδονίας ή όχι, και που προχώρησαν, όπως ξέρετε, 140 κράτη και την αναγνώρισαν, ναι, τα σκέτη κράτους της Μακεδονίας, Δημοκρατία της Μακεδονίας, αρνήθηκαν. Και δεν πήγαν ούτε σαν παρατηρητές. Αυτή ήταν η πολιτική τους. Δεν θέλανε, με αυτή την αδράνεια δεν πήγαιναν πουθενά. Συζητιόταν στον ΟΗΕ η γλώσσα. Δημιουργείται όμως, δημιουργείται την εντύπωση, ή δημιουργείται η εντύπωση, για να είμαι ακριβέστερος, ναι, και να μην το χρεώσω. Με αλφαγιώτα, λοιπόν. Ναι, με αλφαγιώτα.
ότι επί 25 χρόνια το ότι δεν έχει λυθεί το Σκοπιανό είναι ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Εγώ σας σημίζω... Και όχι της αδιαλαξίας του αλυτρωτισμού και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις των Σκοπίων. Και φταίει λέτε... δηλαδή μόνο η Νέα Δημοκρατία λέτε... και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέτε, ή δεν φταίει, θα πω εγώ, η Νέα Δημοκρατία και το